Και ο Χιώτης ήταν τόσο καλό παιδί, μα τόσο καλό παιδί, άρα ήταν λίγο φουστανάκιας. Του άρεσε το φουστάνι και έσκυβε. Δηλαδή να περάσει ο λόγος της Λίντας, της Ζωηνάχη, με την οποία έχει και δύο παιδιά. Και όλες τον βρίζανε, όλες τον φωνάζαν χασικλή, όλες τον έτσι, όλες τον αλλιώς. Έμαθα από τον ίδιο τον Μανώλη ότι η Μέρι Λίντα στην Αμερική είχε μπλέξει με έναν πολύ μεγάλον γκάγκστερ. Λέγανε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, το καμάρι μας στο Σικάγο. Και είχε μπλέξει με αυτόν και ο Χιώτης έμεινε στον Άσο, ξέρω πώς έγινε η δουλειά. Και μετά έμπλεξε με την τέτοια, με την Μπέμπα την Κυριακίδου. Όμως, εγώ μέσα στο ρεπερτόριό μου έχω ένα τραγούδι, «Τα βράχια της Πυραϊκής», αν σας λέει τίποτα. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο άλλοτε φίλος μου, ο συγχωρεμένος, ο Πυθαγόρας. Και μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο, «Ρε, εσύ μου λέει, τα βράχια της Πυραϊκής που μου τα έχεις τραγουδήσει, τα ξέρεις?» Του λέω ειλικρινά, «Όχι». Τα βράχια της Πυραϊκής κοιμάτος τέλειος ο Μπεκρής. Κοιμάται κι ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται. Με παίρνει μια μέρα να πάμε να φάμε ένα ψαράκι κάπου στα βράχια της Πυραϊκής. Και όταν παραγγείλαμε τα ψάρια είχαμε πιάσει και ένα τραπεζάκι έτσι στη Τζαμαρία να βλέπουμε και λίγο τη θάλασσα. Βλέπω τρία αυτοκίνητα με συμβολεογράφους, με δικηγόρους και τις τρεις κυρίες του Χιώτη ήρθαν να μοιράσουν την περιουσία του. Εκεί δεν σου κρύβω ότι ένιωσα αηδία, ας πούμε, έτσι. Λέω, κοίταξε, δεν ήτανε πολλές ημέρες, ακόμα φοράγαν μαύρα και οι τρεις και λέω, πού είσαι Μανώλη, να δεις τι γίνεται. Οι κυρίες ψεστήναν στον άλλο κόσμο γιατί τον τυράνισαν και οι τρεις, από ό,τι έχω μάθει. Τον τυράνισαν η καθεμιά με τον τρόπο της.